τη 12η του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου. Αυτός ο μέγας και θαυματουργός Επιφάνιος ήταν στα χρόνια του Αρκαδίου και του Ονορίου των Βασιλέων κατά το έτος 402. Καταγόταν από την περιοχή της Φινίκης, από τα πλησιόχωρα μέρη της εκεί Ελευθερού Πόλεως, ιός γονέων που εργάζονταν με τα ίδια τους τα χέρια και ασχολούνταν με τη γεωργία. Αφού ανατράφηκε σε σπίτι μικρό, σαν αυτό που ήταν το φτωχών και γεωργών γονέων του, αυτός με τους προσωπικούς του κόπους διακρίθηκε στον κόσμο, διότι με την κατά Θεόν αρετή του ανέβηκε ο αείδημος στο μεγαλύτερο ύψος της ευσεβούς και θεαρές της πολιτείας. Διότι οι γονείς του, όντας Εβραίοι, παρέμειναν στη σκιά και λατρεία του νόμου και δεν μπόρεσαν να ειδούν το φως της χάριτος του Ευαγγελίου. Αυτός όμως ο Μακάριος έτρεξε στην πίστη του Χριστού και αλήθεια έχοντας μία μικρή αφορμή που είναι η εξής, ένας ενάρετος, Κλεόβιος ονομαζόμενος, θεράπευσε την πληγή που είχε ο Άγιος στο Μυρό, την οποία έλαβε επειδή τον γκρέμισε ο όνος επάνω στον οποίο ήταν, διότι αυτός παραπάτησε στο δρόμο και έπεσε και θανατώθηκε. Τότε λοιπόν ο Άγιος αυτός δέχθηκε στην καρδιά του κάποιους αμφίβολους λογισμούς για τον παλιό νόμο, οπότε δεν πρόσεχε τόσο πολύ στη λατρεία και την τήρησή του. Στη συνέχεια όμως, αφού συνάντησε κάποιον μοναχό Λουκιανό ονόματι και βλέποντας ότι αυτός έδωσε μεν το ένδυμά του σε ένα φτωχό που του ζητούσε ελεημοσύνη, ντύθηκε όμως από επάνω του τον Θεό ένα άσπρο ένδυμα. Αυτό λέω το θαυμάσιο. Στη συνέχεια όμως, αφού συνάντησε κάποιον μοναχό Λουκιανό ονόματι και βλέποντας ότι αυτός έδωσε μεν το ένδυμά του σε ένα φτωχό που του ζητούσε ελεημοσύνη, ντύθηκε όμως από επάνω από τον Θεό ένα άσπρο ένδυμα. Αυτό λέω το θαυμάσιο, βλέποντας ο Επιφάνιος, αμέσως δέχθηκε την πίστη των χριστιανών και βαπτίστηκε. Και αφού ο Άγιος βαπτίστηκε, το από όσα θαύματα έκανε είναι πολύ δύσκολο πράγμα να τα συμπεριλάβει κανείς με συντομία, διότι το να διηγείται κανείς το μέγεθος και την έκταση των θαυμασίων της δικής του ιστορίας είναι το ίδιο σαν να δοκιμάζει να αντλήσει την θάλασσα με ένα μικρό ποτήρι. Μία των ημερών με πήρε ο Άγιος και πήγαμε στο μοναστήρι του Αγίου Ιλαρίωνα για να επισκεφθούμε τους αδελφούς, οι οποίοι μας δέχθηκαν με μεγάλη χαρά. Αλλά ο διάβολος πήρε τη μορφή του Αγίου Επιφανίου και πήγαινε στο μοναστήρι μας και βλέποντας ένας αδελφός από τους πλέον αμελείς, έτρεξε να τον προσκυνήσει και αμέσως δαιμονίστηκε. Τότε ο Άγιος είπε στο Μέγα Ιλαρίωνα: «Λύκος μπήκε στο μοναστήρι και τάραξε όλους τους αδελφούς. Γι' αυτό, αφού ασπάστηκε όλους τους αδελφούς, πήγαμε στο μοναστήρι μας και αφού έκανε προσευχή στον φιλάνθρωπο Θεό, λύτρωσε τον αδελφό εκείνο από το δαιμόνιο. Κοντά στα άλλα χαρίσματα που χάρισε ο Θεός τον Άγιο, του έδωσε και αυτό, το να εξηγεί τις Θείες Γραφές με όλη την αλήθεια. Και όταν διάβαζε στους αδελφούς την Παλαιά Γραφή ή τη Νέα, τους έλεγε όλο το νόημα. Εκείνο λοιπόν τον καιρό ήταν στη χώρα Έδεσα της Συρίας ένας φιλόσοφος και ρήτορ θαυμαστός που ονομαζόταν Επιφάνιος, ο οποίος όταν άκουσε για τον Άγιο ότι είναι λόγιος και εξηγεί τις γραφές, επιθύμησε να συνομιλήσει μαζί του. Και ξεκινώντας από την Έδεσα ήλθε στο μοναστήρι και μόλις είδε τον Άγιο τον αναγνώρισε και πηγαίνοντας κοντά τον προσκύνησε. Ο δε Άγιος είπε σε αυτόν: «Θαυμάζω, φιλόσοφε, και απορώ για ποια αιτία εσύ ο μέγας ρήτορ να κάμεις τόσο δρόμο και να έλθεις σε μένα τον ιδιώτη και αμαρτωλό?» Και ο φιλόσοφος είπε: «Μη θαυμάζεις γι' αυτό, διδάσκαλε, διότι η πολλή συνομιλία προξενεί και πολλά λόγια, και όπου λέγονται πολλά λόγια, εκεί συντελείται και μεγάλη μάθηση διαφόρων πραγμάτων». Και λέγοντας αυτά ο φιλόσοφος και άλλα περισσότερα σιώπησε. Ο δε Άγιος άρχισε από την Παλαιά Γραφή διαβάζοντας το πρώτο βιβλίο της Κοσμοποιίας, και ο φιλόσοφος άλλα μένα από εκείνα τα δεχόταν και σε άλλα αντέλεγε, και έκαναν τρεις ημέρες που συζητούσαν και δεν συμφωνούσαν. Βλέποντας όμως ο φιλόσοφος την πολιτεία και τα ήθη του Αγίου, τον αγάπησε πολύ και την τέταρτη ημέρα του είπε: «Διδάσκαλε, η κατοίκηση αυτού του τόπου είναι καλή, και αν προστάζεις επιθυμώ να κατοικήσω και εγώ εδώ». Ο Άγιος του είπε: «Αυτό βρίσκεται στην προαίρεσή σου και αν θέλεις κατοίκησε». «Να φέρω», λέει, «και τα βιβλία μου». «Πήγαινε», του λέει ο Άγιος, «και φέρτα». Ο δε φιλόσοφος είπε: «Εγώ δεν βγαίνω πλέον από εδώ, αλλά σε παρακαλώ να στείλεις τον κάλιστο να φέρει τα βιβλία και όλα μου τα πράγματα».
ο Κάλιστος πήγε στην Έδεσσα και τα έφερε όλα. Και από τότε πλέον ο Άγιος και ο Φιλόσοφος ήταν κάθε ημέρα σε μεγάλη φιλονικία. Του είπε λοιπόν ο Άγιος, ο προφήτης Δανιήλ λέει ότι κριτήριο κάθισε και τα βιβλία ανοίχθηκαν. Φέρε λοιπόν εσύ τα δικά σου βιβλία και εγώ τα ειδικά μου, εκείνα που μου χάρισε ο Θεός και ας καθίσουμε να διακριθούμε μεταξύ μας. Γι' αυτό έβαλε ο Άγιος τις θείες γραφές στα δεξιά και ο Φιλόσοφος τα βιβλία του από τα αριστερά και άρχισε από την αρχή της κοσμοποιίας. Ο μεν Άγιος από την γένεση που συνέγραψε ο Μωυσής, ο δε Φιλόσοφος από την γένεση που συνέγραψε ο Ισίωδος και διαβάζοντας τα δύο βιβλία φιλονικούσαν μεταξύ τους. Όμως το φως ήταν φως και το σκοτάδι σκοτάδι, δηλαδή η γένεση του Μωυσέως ήταν αληθινή και η γένεση του Ισιώδου ήταν ψευδής. Διότι ο Μωυσής συνέγραψε την γένεση με τη χάρη του Θεού, ενώ ο Ισίωδος από τον Θεό είχε την ζωή, αλλά από τους δαίμονες είχε την πλάνη. Λοιπόν, ένα ολόκληρο χρόνο συζητούσε ο Άγιος με τον Φιλόσοφο και δεν τον έπειθε με τα λόγια. Εκείνες όμως τις ημέρες, 7 χωρικοί άνθρωποι έφεραν στο μοναστήρι ένα νέο δαιμονισμένο. Και επειδή δεν μπορούσαν οι 7 άνθρωποι να τον χαλιναγωγήσουν, τον έδεσαν με αλυσίδες. Και είπε ο Άγιος τον Φιλόσοφο να επικαλεστεί το πλήθος των θεών του για να διώξουν τον δαιμόνιο από το νέο. Αλλά ο Φιλόσοφος νόμισε ότι νικήθηκε ο Άγιος και δεν είχε πια άλλα λόγια να του πει και γι' αυτό του είπε αυτά. Ο Άγιος όμως το κατάλαβε και του είπε: «Τι λες, Φιλόσοφο, για τον νέο αυτό? Ή θεράπευσέ τον εσύ με τους θεούς σου και θα πιστέψω εγώ σε αυτούς, ή τον θεραπεύει ο Θεός μου εσταυρωμένος και θα πιστέψεις εσύ σε αυτόν». Όμως ο Φιλόσοφος δεν πίστευε πως το έλεγε ο Άγιος αληθινά, αλλά νόμιζε ότι υπερβάλλει. Τότε ο Άγιος πήγε και έπιασε τον νέο και του είπε: «Θέλεις να βγάλω τα σίδερα από τα χέρια σου?» Ο Φιλόσοφος λοιπόν μόλις άκουσε αυτό έτρεξε αμέσως και μπήκε μέσα στο κελί του λέγοντας με τον εαυτό του: «Αυτός ο καλόγυρος, ο σάπρακτος θέλει να λύσει από τα δεσμά τον δαιμονισμένο και ας φύγω εγώ για να μην πάθω κανένα κακό από αυτόν». Αλλά ο Άγιος αφού έβγαλε τα σίδερα από τον νέο και τον σφράγισε 3 φορές με το σημείο του ζωοποιού σταυρού, είπε στο δαιμόνιο: «Εγώ αμαρτωλός Επιφάνιος, ο δούλος του Κυρίου, σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, του εσταυρωμένου Υιού του Θεού, να βγεις από αυτόν τον άνθρωπο και να μην μπεις ξανά σε αυτόν». Και αμέσως βγήκε το δαιμόνιο και ο νέος σοφρονίστηκε. Ο Φιλόσοφος όταν άνοιξε την πόρτα και είδε τον νέο θεραπευμένο, έτρεξε να προσκυνήσει τον Άγιο λέγοντας: «Ω Επιφάνιε νικητή και στεφανιφόρε, πιστεύω στα λόγια σου μέσω των έργων, δηλαδή μέσω των θαυμάτων που κάνεις, διότι τα λόγια εφόσον είναι άκαρπα πετούν στον αέρα, αλλά τα έργα είναι με καρπό και φαίνονται, γι' αυτό θέλω και εγώ να γίνω δούλος του εσταυρωμένου». Και παρακάλεσε τον Άγιο να τον βαπτίσει. Και αφού μας πήρε αυτόν και εμένα ο Άγιος, πήγαμε στο Μέγα Ιλαρίωνα και τον βάπτισε. Έπειτα παρακάλεσε ο Άγιος τον Μέγα Ιλαρίωνα και έστειλε έναν αδελφό μαζί με τον Επιφάνιο τον Νεοφώτιστο στην Ελευθερούπολη στον Επίσκοπο και τον έκανε ιερέα. Και έτσι πήγαμε πάλι στο μοναστήρι μας. Τότε αφού προσκάλεσε ο Άγιος όλους τους αδελφούς τους είπε: «Αυτός θα είναι στο εξής ο πνευματικός σας πατέρας. Λοιπόν ο Επιφάνιος που ήταν και φιλόσοφος καταξιώθηκε να λάβει από τον Θεό χάρισμα και ήταν ηγούμενος σε όλους τους αδελφούς». Έπειτα αφού κάναμε πάλι προσευχή πήγαμε ο καθένας στο δρόμο του. Ήταν δε στα περίχωρα της Λεοντοπόλεως ένας μοναχός που λεγόταν Ιέρακας, ο οποίος νίστευε πολύ και θεωρείται από μερικούς πως είναι αγαθός άνθρωπος και έχει προαρατικό χάρισμα. Και όταν το άκουσε αυτό ο Άγιος ποθούσε να τον ειδεί. Γι' αυτό όταν πήγαμε στο μοναστήρι του βλήκαμε πλήθος ανθρώπων που άκουγαν τη διδασκαλία του. Και μόλις είδε τον Άγιο ρώτησε από πού ήταν και πώς ονομαζόταν. Και όταν έμαθε ότι ήταν από την Παλαιστίνη και ονομαζόταν Επιφάνιος, δίλιασε πολύ. Και καθώς μιλούσε για την Ανάσταση έλεγε ότι η ίδια η σάρκα του ανθρώπου δεν ανασταίνεται στο μέλλοντα αιώνα, αλλά δι' αυτή ανασταίνεται άλλη και αυτή διαλύεται στη γη. Και ότι τα παιδιά τότε δεν θα είναι τέλεια ως προς την ηλικία. Και όταν τα άκουσε αυτά ο Άγιος έδειξε ανυπομονησία και είπε σε αυτόν να μείνει άλλο το στόμα σου για να μάθεις να μην βλασφημείς. Και αμέσως έμεινε στον τόπο ακίνητος και άλλαλος ο Ιέρακας. Βλέποντας λοιπόν οι άνθρωποι το θαύμα που έκανε ο Άγιος στον Ιέρακα, έμειναν όλοι εκστατικοί. Τότε άρχισε ο Άγιος να τους διδάσκει για την Ανάσταση, παραθέτοντας μαρτυρίες από τις θείες γραφές. Και πέρασαν έως 3 ώρες και ο Ιέρακας έμεινε άλλαλος. Και μετά από αυτά του είπε ο Άγιος: «Άκουσες την αληθινή πίστη
και μίλα πλέον τον λόγο τον αληθινό. Και αμέσως λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας του Ιέρακα και έλεγε ότι έσφαλε και μετανοεί για τη σφαλερή εκείνη άποψη που είχε για την Ανάσταση. Έγινε βέβαια ο Άγιος περιβόητος σε όλη την Αίγυπτο και ζητούσαν οι επίσκοποι να βρουν ευκαιρία για να τον χειροτονήσουν επίσκοπο. Αλλά ο Θεός που ήταν οδηγός του Αγίου το αποκάλυψε σε αυτόν. Γι' αυτό αφού αναχωρήσαμε από εκεί, επιστρέψαμε πάλι στην πατρίδα μας και πήγαμε στο μοναστήρι του Μεγάλου Ιλαρίων. Και μόλις είδαν οι αδελφοί τον Άγιο χάρηκαν πάρα πολύ. Εκείνο δε τον καιρό συγκεντρώθηκαν οι επίσκοποι του τόπου εκείνου για να χειροτονήσουν επίσκοπο σε μια χειρεύουσα επισκοπή και αφού ερεύνησαν για να βρουν κανέναν άξιο, έκαιναν εύλογο να χειροτονήσουν τον Άγιο Επιφάνιο. Και αφού προσκάλεσαν ένα πολύ ευλαβή μοναχό που ονομαζόταν Πολύβιος και γνώριζε τον Επιφάνιο, είπαν σε αυτόν: «Πήγαινε στο μοναστήρι και δες αν είναι εκεί ο Επιφάνιος και έλα να μας το πεις. Και πρόσεχε για να μην το φανερώσει σε κανέναν, μήτε στον Επιφάνιο». Και ο Κύριος που ήταν οδηγός του Αγίου τον φώτισε να πάει στην Κύπρο και τη νύχτα εκείνη αφού πήρε εμένα και τον Πολύβιο βγήκαμε από το μοναστήρι και πήγαμε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουμε τη ζωή μας, δηλαδή τον Τίμιο Σταυρό. Μετά από τρεις ημέρες καταβαίνοντας στην θάλασσα μπήκαμε σε πλοιάριο και πήγαμε στην Πάφο και ήταν εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι επίσκοποι της Κύπρου επειδή και ο επίσκοπος της Σαλαμίνας ήταν πεθαμένος και ήθελαν να χειροτονήσουν άλλον και παρακαλούσαν τον Θεό να τους αποκαλύψει εκείνον που είναι δυνατός για να ποιμένει θεάρεστα το ποίμνιο του Χριστού. Ο δε επίσκοπος της Κυθρίας ήταν αγιότατος άνθρωπος και αξιώθηκε να λάβει και μαρτύριο και έπαθε πολλά βάσανα από τους ειδωλολάτρες για τον Χριστό. Έπειτα απολύθηκε. Ήταν και πολύ ηλικιωμένος και όλοι οι επίσκοποι τον είχαν σαν πατέρα και γιατί ήταν ομολογητής και ηλικιωμένος και γιατί είχε και προορατικό χάρισμα. Σε αυτόν λοιπόν τον αγιότατο επίσκοπο που ονομαζόταν Πάπος αποκάλυψε ο Θεός να χειροτονήσουν επίσκοπο Σαλαμίνα στον Επιφάνιο. Και ήταν τότε η εποχή των σταφυλιών και καθώς αποφάσισε ο Άγιος να μπούμε στο πλοιάριο για να πάμε στη Γάζα, είπε σε μένα και τον Πολύβιο: «Ας πάμε στην αγορά να αγοράσουμε σταφύλια να έχουμε μέσα στο πλοιάριο». Και πήρε ο Άγιος δύο καλά σταφύλια και είπε στον πολίτη: «Τι θέλεις να σου δώσω για αυτά?» Και ενώ ο πολιτής του έλεγε την τιμή των σταφυλιών, να και έφτασε και εκεί Όσιος Πάπος, βασταζόμενος από δύο διακόνους. Και ήταν μαζί του και άλλοι τρεις επίσκοποι, και είπε στον Επιφάνιο: «Άφησε αβά τα σταφύλια και ακολούθησε μας να πάμε στην εκκλησία». Και ακολούθησε τον Πάπο και πήγαν στην εκκλησία. Τότε ο Πάπος του είπε: «Κάνε ευχή, Πάτερ». Και ο Επιφάνιος του είπε: «Συγχώρεσέ με, Πάτερ, διότι δεν είμαι ιερωμένος». Και όταν το άκουσε ο Πάπος αυτό, είπε: «Το ειρήνη σε όλους». Και αμέσως ένας διάκονος, πιάνοντας την κεφαλή του Επιφανίου και συμβοηθούμενος και από άλλους πολλούς διακόνους, με μεγάλη δυσκολία τον πήγαν στο Άγιο Βήμα, στον Πάπο, και τον χειροτώνησε διάκονο. Και την άλλη μέρα ιερέα, και την τρίτη μαζί με τους άλλους επισκόπους, τον χειροτώνησε επίσκοπο. Και μετά την απόλυση, αφού ανέβηκαν στην επισκοπή, είπε ο Πάπος προς τον Επιφάνιο: «Πρόσταξε να βάλουν τράπεζα στους πατέρες για να φάμε και να εφρανθούμε για την αρχιεροσύνη σου». Εκείνος όμως συλλογιζόμενος το βάρος της αρχιεροσύνης και νιώθοντας μεγάλη λύπη, γι' αυτό έκλαιγε. Και διατηρούσε και αυτό ο μακάριος Επιφάνιος. Και όταν λειτουργούσε την ώρα που προσέφερε τα Άγια στον Θεό, λέγοντας: «Ποιήσον τον μεν άρτον τούτον, εάν δεν έβλεπε την οπτασία, δεν τελείωνε τη Θεία Λειτουργία». Έτσι μία φορά που λειτουργούσε, λέγοντας τρεις φορές τα λόγια, δηλαδή το «ποιήσον τον μεν άρτον τούτον», δεν είδε την οπτασία. Και παρακαλώντας με δάκρυα το Θεό να του φανερώσει την αιτία, κοίταξε τον διάκονο που ήταν από το αριστερό μέρος του και κρατούσε το ρυπίδιο και είδε ότι είχε λέπρα στο μέτωπό του. Και από αυτό ήταν φανερό σε όλους ότι εκείνος ήταν η αιτία που δεν είδε την οπτασία ο Άγιος. Λοιπόν, αφού πήρε από τα χέρια του το ρυπίδιο, του είπε με ηρεμία: «Πήγαινε παιδί μου στο σπίτι σου και μη μεταλάβει σήμερα». Και έτσι έδωσε σε άλλον διάκονο το ρυπίδιο. Και λέγοντας πάλι με φόβο και δάκρυα τα Θεία Λόγια, αμέσως είδε την οπτασία και έτσι τελείωσε τη Θεία Λειτουργία. Και μετά από την απόλυση προσκάλεσε το διάκονο και τον εξέταζε για να μάθει την αιτία. Και ο διάκονος του είπε ότι τη νύχτα εκείνη κοιμήθηκε με τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος, προσκαλώντας όλο το ιερατείο, τους είπε με ηλαρότητα: «Παιδιά μου, όσοι αξιωθήκατε να λάβετε το χάρισμα του ιερατείου,
πρέπει να διαφυλάσετε τον εαυτό σας καθαρό από κάθε μόλυνση της σαρκός και του πνεύματος, για να μην τελείτε ανάξια τα θεία μυστήρια. Και από τότε πλέον ο Άγιος δεν χειροτονούσε εκείνους που είχαν γυναίκες, αλλά μόνον μοναχούς οσίους άνδρες και χειρευομένους που είχαν γίνει δόκιμοι. Και όταν εμείς βγαίναμε από την Ιερουσαλήμ για να πάμε στην Κύπρο, δύο πλάνοι συμφώνησαν αναμεταξύ τους να περιπέξουν τον Άγιο. Και ο ένας από αυτούς προσποιήθηκε πως είναι νεκρός και έπεσε κατά γης, και ο άλλος έστεχε κοντά σε αυτόν, και όταν πέρασε από εκεί ο Άγιος του είπε: «Όσοι επάτερ, σπλαχνίσου αυτόν τον νεκρό και ρίξε σε αυτόν κανένα σκέπασμα». Και μόλις τα άκουσε αυτά ο Άγιος, στάθηκε προς την Ανατολή και έκανε δέηση στον Θεόν για αυτόν ως νεκρό, δηλαδή για να τον αναπαύσει σε σκηνές δικαίων, και έπειτα, αφού έβγαλε το πανόρασό του, το έριξε στο νεκρό. Και μόλις απομακρύνθηκε από εκεί ο Άγιος, γελώντας εκείνος που ζήτησε το σκέπασμα, είπε σε εκείνον που προσποιήθηκε πως είναι νεκρός: «Σήκω επάνω, γιατί έφυγε από εδώ ο ιδιώτης». Αλλά εκείνος δεν του απάντησε. Τότε πιάνοντας τον είδε ότι πως είναι πράγματι νεκρός. Έτσι τρέχοντας έφτασε τον Άγιο, πρόσπεσε στα πόδια του, φανέρωσε όλη την αλήθεια και τον παρακαλούσε να μην τους καταλογήσει εκείνα που προσποιήθηκαν, αλλά να αναστήσει τον νεκρό και να πάρει το ρούχο του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Πήγαινε παιδί μου και θάψ' τον, διότι πρώτα πέθανε εκείνος και τότε ζήτησες εσύ το σκέπασμα». Και εκείνο τον καιρό ο Μέγας Θεοδόσιος, ο βασιλεύς, πονούσε στα πόδια και από τα γόνατα και κάτω έγινε παράλυτο όλο το μέρος εκείνο και ήταν κατάκητο στο κρεβάτι για 7 μήνες. Γι' αυτό έστειλε ανθρώπους βασιλικούς στην Κύπρο με παρακλητικά γράμματα προς τον Άγιο να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να το γιατρέψει. Και ενώ πήγαν οι απεσταλμένοι στην Κύπρο για να πάρουν τον Άγιο, οι θλίψεις και τα δάκρυα των επαρχιωτών του τον εμπόδιζαν. Τότε ο Άγιος προσκάλεσε τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Φίλωνα και του είπε να επιστατεί την επαρχία του για κάθε ανάγκη εκκλησιαστική. Και έπειτα δίδαξε σε όλους τους χριστιανούς τα πρέποντα, και έτσι αφού τους αποχαιρέτησε, ξεκινήσαμε. Και όταν πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη και μπήκαμε στα βασίλεια, πήγαινε ο Άγιος με πολύ θάρρος στο βασιλιά, ο οποίος κοίτονταν στο κρεβάτι, από τους πόνους δεν μπορούσε να μιλήσει. Και όπως πλησίασε ο Άγιος σε αυτόν, με τα βίας του είπε: «Παρακάλεσε το Θεό Πάτερ για να γίνω υγιής, διότι είμαι πολύ άρρωστος». Ο δε Άγιος του είπε: «Πίστευε παιδί μου στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό και θα έχεις πάντοτε την υγεία σου. Έχει κατά νου το Θεό και κανένα κακό δεν θα σε κυριεύσει. Τίμα το Θεό που σου έδωσε τη βασιλεία, και αυτός θα σου δώσει περισσότερη χάρη». Και αφού αυτά είπε στο βασιλιά, έπιασε τα πόδια του και σφραγίζοντάς τα 3 φορές με το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού, το είπε: «Σήκω παιδί μου από το κρεβάτι, διότι ο πόνος σταμάτησε από τα πόδια σου». Και ότου θαύματος αμέσως σηκώθηκε ο βασιλιάς από το κρεβάτι και δεν είχε κανένα πόνο στα πόδια του. Και είπε προς τον Άγιο: «Πρόσταζε με Πάτερ συνεχώς και σε πληροφορώ ότι θα σε υπακούσω σε όλα». Ο δε Άγιος του είπε: «Έχεις στην ψυχή σου τα λόγια του Θεού και φύλαγε και δεν έχεις ανάγκη από τον επιφάνιο, αλλά δόξαζε το Θεό τον ευεργέτη σου. Και όταν ήμασταν εμείς στην Κωνσταντινούπολη, ήλθαν από τη Ρώμη ο Αρκάδιος και ο Νόριος και είπαν στον πατέρα τους ότι πήγε ο Άγιος στη Ρώμη και θεράπευσε τη θυγατέρα του και ανέστησε τον ιόν της που βρέθηκε νεκρός, και ότι μαζί με αυτούς βάφτισε τον Αρκάδιο και τον Ονόριο. Και μόλις το άκουσε, χάρηκε πολύ και από τότε πλέον είχε τον Άγιο σαν πατέρα του. Εκείνο τον καιρό ήταν στη βασιλεύουσα ένας συγκλητικός που ονομαζόταν Θεόγνωστος, ο οποίος ήταν καλός χριστιανός και είχε στο φόβο του Θεού συνεχώς και ήταν πολύ αγαπητός στο βασιλιά. Ένας άλλος όμως συγκλητικός Αριανός, που ονομαζόταν Δωρόθεος, επειδή φθονούσε τον Θεόγνωστο, το συκοφάντησε ότι έβρισε το βασιλιά, και αφού παρουσίασε 2 ψευδομάρτυρες τον κατηγόρησε. Έτσι ο βασιλιάς πρόσταξε να εξοριστεί ο Θεόγνωστος και τα πράγματά του είναι επαχθούν στον αφέντη. Έμεινε όμως τη γυναίκα του Θεόγνωστου ένα αγρόκτημα από το οποίο έβγαζε τα προστοζήν. Ο Θεόγνωστος όμως μόλις πήγε στην εξορία πέθανε. Όταν λοιπόν η βασίλισσα Ευδοξία βγήκε για περιήγηση την εποχή του τρίγου, εκεί όπου ήταν το αγρόκτημα της γυναίκας του Θεόγνωστου, δεν ξέρω για ποια αιτία, μπήκε στον αμπελώνα της γυναίκας και έκοψε ένα σταφύλι. Τότε μερικοί από τους παρευρισκομένους είπαν στη βασίλισσα ότι είναι ξένο το αμπέλι από το οποίο έκοψε το σταφύλι, και έτσι έγινε βασιλικό το αμπέλι της χείρας. Όταν λοιπόν άκουσε η γυναίκα του Θεόγνωστου ότι η βασίλισσα πήρε το αγρόκτημά της, έγραψε αναφορά και την έστειλε στο θείο Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Γι' αυτό έστειλε τον αρχιδιάκονό του, τον Εύτυχο,
άνδρα λόγιο και στολισμένο με κάθε αρετή, να πει στη Βασίλισσα να δώσει το αγρόκτημα της χείρας. Και όταν πήγε ο εύτυχος στη Βασίλισσα, της είπε όπως τον πρόσταξε ο Θείος Χρυσόστομος. Εκείνη όμως είπε ότι δεν ήταν δυνατό να δώσει εκείνο το αγρόκτημα, γιατί είναι νόμος βασιλικός. Μόνο αντί για εκείνο της δίνω άλλο αγρόκτημα σε όποιο άλλο τόπο θέλει. Πήγε ο εύτυχος στο Χρυσόστομο και του είπε τα λόγια της Βασίλισσας. Τότε πήγε και ο ίδιος στη Βασίλισσα και της μίλησε όπως έπρεπε, παρακινώντας την να δώσει πίσω το αγρόκτημα της χείρας. Η δε Βασίλισσα του είπε: «Μάθε, πάτερε, την αιτία και τότε να λες πως επιβουλεύτηκα τη χείρα, για να της πάρω το αγρόκτημά της και μη θέλεις να ελέγχεις κατά πρόσωπο τους βασιλείς». Αλλά ο Θείος Χρυσόστομος είπε: «Και πάλι σου λέω, δώσε πίσω το αγρόκτημα της χείρας, διότι άκουσες πως επικρίνεται από τη Θεία Γραφή έως και σήμερα η Ιεζάβελ, επειδή πήρε άδικα το αμπέλι του Ναβουθέ». Η Βασίλισσα, όταν τα άκουσε αυτά από το Θείο Χρυσόστομο, πρόσταξε να τον βγάλουν έξω από το βασιλικό ταμείο. Και αφού βγήκε ο Θείος Χρυσόστομος από εκεί και πήγε στην εκκλησία, είπε προς τον εύτυχο: «Όταν έλθει η Βασίλισσα στην εκκλησία, πάρε μαζί σου τους διακόνους που υπηρετούν στην εκκλησία και σύσου στην πόρτα εκείνη από την οποία συνηθίζει να μπαίνει και μην την αφήσεις να μπει μέσα, λέγοντας ότι ο Ιωάννης πρόσταξε να μην μπει στην εκκλησία». Και ο εύτυχος έκανε όπως του πρόσταξε ο Χρυσόστομος. Ήταν ευκαιρία για να εξορίσει τον Χρυσόστομο από τη Βασίλισσα. Και όταν άκουσε ο Θεόφιλος ότι η Βασίλισσα ήθελε εξορίσει το Θείο Χρυσόστομο, εξέφρασε και αυτός πολλές κατηγορίες εναντίον του. Έγραψε και προς τον Άγιο Επιφάνιο πολλά γράμματα εναντίον του, και ότι έχει τα φρονήματα του Οριγέννη, και ότι η Βασίλισσα ξεσηκώθηκε να τον εξορίσει. Ο δε Άγιος Επιφάνιος, επειδή είχε μια αναγκαία υπόθεση για να πάει στην Κωνσταντινούπολη, όταν άκουσε και από το Θεόφιλο αυτά για το Θείο Χρυσόστομο, παρακινήθηκε περισσότερο στο να πάει, όχι για να επιπλήξει το Χρυσόστομο, αλλά για να τον βοηθήσει. Έτσι, αφού πήρε εμένα και τον Ισαάκ, πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, και επειδή υπήρχε εκεί μεγάλη αναστάτωση για το Χρυσόστομο, επειδή οι πολίτες τον αγαπούσαν πολύ, πήγαμε σε ένα μοναστήρι και καθίσαμε. Και έτυχε να είναι στο μοναστήρι εκείνο ένα από τα μοναστήρια που έπαιρναν σιτηρέσια από τη Βασίλισσα και δεν δέχονταν το Θείο Χρυσόστομο. Και επειδή δεν υπήρχε στην εκκλησία του μοναστηριού διάκονος, οι πατέρες της μονής πίεσαν πολύ τον Άγιο και χειροτώνησε έναν διάκονο. Και όταν το άκουσε αυτό, ο Θείος Χρυσόστομος λυπήθηκε πολύ για τη χειροτονία που έκανε στην επαρχία του χωρίς την άδειά του και έγραψε στον Άγιο Επιφάνιο γράμμα που προξενούσε λύπη σε αυτόν. Το ίδιο και ο Επιφάνιος αντέγραψε στο Χρυσόστομο. Όταν όμως έμαθε η Βασίλισσα ότι έγινε παρεξήγηση ανάμεσα στο Χρυσόστομο και στον Επιφάνιο, προσκάλεσε τον Επιφάνιο και του είπε: «Όλη η βασιλεία των Ρωμαίων, Πάτερ, είναι η δική μου και στην εξουσία μου. Και όλο το ιερατείο και οι αρχιερείς των εκκλησιών που είναι στο βασίλειό μου είναι δική σου και στην εξουσία σου. Γι' αυτό, επειδή και ο Ιωάννης δεν διαφυλάται την ευταξία που πρέπει να έχουν οι αρχιερείς, αλλά φέρεται άτακτα εναντίον των βασιλέων, γι' αυτό πριν από πολλές ημέρες σκέφτηκα να συγκεντρώσω τους αρχιερείς να τον καθαιρέσουν ως ανάξιο της αρχιεροσύνης και να κάνουν άλλον πατριάρχη που να μπορεί να κυβερνά τα πατριαρχία για να ειρηνεύει το βασίλειό μου. Τώρα όμως που βρίσκεσαι εδώ εσύ, Πάτερ, μαζί με το Θεό, δεν είναι ανάγκη να βάλω σε κόπο τους υπολείπους αρχιερείς, αλλά κάνε εσύ πατριάρχη εκείνον που θα σου αποκαλύψει ο Θεός και διώξε αυτόν από το πατριαρχείο». Τότε ο Άγιος είπε στη Βασίλισσα: «Άκουσε, παιδί μου, με ανεξικακία χωρίστημο. Αν τυχόν μεν ο Θείος Χρυσόστομος κατηγορήθηκε για την αίρεση που λες και αποδειχθεί φανερά πως είναι αιρετικός και δεν ομολογήσει πως έσφαλε είναι ανάξιος της αρχιεροσύνης και ό,τι θέλει η εξουσία σας θα κάνω. Αν όμως επιθυμείς να διώξεις το Χρυσόστομο από τη Μεγάλη Εκκλησία για την ειδική σας ατιμία που σας έκανε ο δικός σας Επιφάνιος, δεν θα συμφωνήσει σε αυτό. Και μάλιστα, παιδί μου, είναι χρέος τους βασιλείς, όταν βρίζονται και ατιμάζονται, να συγχωρούν αυτούς που τους υβρίζουν». Τότε είπε η Βασίλισσα στον Άγιο: «Αν τυχόν, Πάτερ, εμποδίσεις να μην εξοριστεί ο Ιωάννης, θα ανοίξω τους ναούς των ειδώλων και θα κάνω τους ανθρώπους να προσκυνούν τα είδωλα». Και καθώς τα έλεγε αυτά με θυμό, έκλαιγε από το κακό της. Τότε ο Άγιος είπε: «Εγώ, παιδί μου, είμαι αθώος από την αμαρτία αυτή». Και διαδόθηκε μία φήμη σε όλη την πολιτεία ότι ο Μέγας Αρχιερέας Επιφάνιος πήγε στη Βασίλισσα και πέτυχε την εξορία του Θείου Χρυσοστόμου. Αλλά και ο Θείος Χρυσόστομος πίστεψε ότι ο Άγιος Επιφάνιος συμφώνησε στην εξορία του και έγραψε σε αυτόν: «Επιφάνιε σοφέ, συμφώνησε στην ειδική μου εξορία, όμως και εσύ δεν θα καθίσεις πλέον στο θρόνο σου.
Το ίδιο και ο Άγιος Επιφάνιος αντέγραψε στο Χρυσόστομο. Αθλητά δέρου και νίκα. Και επειδή πίστεψες πως εγώ συμφώνησα στην εξορία σου, δεν θα φτάσεις στον τόπο εκείνο στον οποίο εξορίστηκες. Και το έγραψα αυτό, αδελφή, για να μην κατηγορήσει κανείς τον Άγιο γι' αυτό, ότι εκείνος που του κατόρθωσε τόσα καλά, δεν ήταν ποτέ δυνατό να πέσει σε τόσο βάθος κακών. Έπειτα πήγαμε στα βασίλεια και αποχαιρέτησε ο Άγιος τους βασιλείς για να φύγουμε. Είχε δε συνήθεια ο Άγιος να κρατά πάντοτε στα χέρια του το ιερό Ευαγγέλιο, και αφού αναστέναξε τρεις φορές και δάκρυσε, άνοιξε το Ευαγγέλιο και πάλι το έκλεισε και έκλαψε και έκανε προσευχή. Και ύστερα από την προσευχή άρχισε πάλι να κλαίει και να λέει σε εμάς: «Αν με αγαπάτε, παιδιά μου, φυλάξτε τις εντολές μου, και η αγάπη του Θεού θα είναι μαζί σας. Εσείς ξέρετε πόσες θλίψεις δοκίμασα σε αυτήν τη ζωή και δεν λογάριασα καμία θλίψη. Αλλά πάντοτε χαιρόμουν αποβλέποντας το Θεό, και ο Θεός δεν με εγκατέλειπε, αλλά με διαφύλασε από κάθε επιβουλή του πονηρού. Να αποστρέφεστε όλες τις αιρέσεις σαν θηρία φαρμακερά και θανατηφόρα, για τις οποίες αρέσεις σας παρέδωσα και εγγράφω στα βιβλία που επιγράφονται πανάρια». Και προσκάλεσε όλους τους ναύτες και τους είπε: «Μη φοβηθείτε, παιδιά μου, διότι η θάλασσα πρόκειται να κάνει μεγάλη ταραχή, αλλά παρακαλέστε το Θεό και αυτός θα σας βοηθήσει». Είπε ακόμη και σε έναν από τους ναύτες: «Και εσύ να μην πειράξεις, για να μην πειραχθείς». Και ήταν τότε 11 η ώρα και στο βασίλευμα του ηλίου έγινε φουρτούνα μεγάλη στη θάλασσα. Και ο Άγιος κοιτόταν στην κοιλιά του καραβιού, έχοντας απλωμένα τα χέρια του και το ιερό Ευαγγέλιο στο στήθος του και τα μάτια του ανοιχτά, όμως η φωνή του δεν ακουγόταν. Και εμείς όλοι φοβηθήκαμε πολύ και πιστέψαμε ότι ο Άγιος προσευχόταν στο Θεό για τη φορτούνα της θαλάσσης. Και διήρκησε φορτούνα 2 ημερόνυχτα. Και την τρίτη ημέρα είπε ο Άγιος σε μένα: «Παιδί μου Πολύβιε, πες τους ναύτες να ανάψουν ξύλα και να κάμουν κάρβουνα και φέρδα εδώ». Και μόλις έφερε τα κάρβουνα και τα έβαλα θυμίωμα, είπε: «Προσευχηθείτε, παιδιά μου». Έκανε προσευχή και ο Άγιος, όπως κοιτόταν, κοιτάζοντας προς τα πάνω, και μετά την προσευχή είπε: «Να έχετε σωτηρία, παιδιά μου, διότι ο Επιφάνιος δεν θα σας ξαναδεί σε αυτή τη ζωή». Και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα του και ακριβώς εκείνη τη στιγμή σταμάτησε η φορτούνα της θάλασσας. Και αφού πέσαμε εγώ και ο Ισαέκ επάνω στο λαιμό του, κλάψαμε πικρά. Και όταν φτάσαμε σώοι με τη βοήθεια του Θεού στην Κωνσταντία, βγήκαν από το καράβι οι ναύτες και περιφερόμενοι στην πολιτεία φώναζαν πολύ δυνατά: «Άνδρες, αδελφοί, κατεβείτε στην θάλασσα για να πάρετε το τίμιο λείψανο του Οσίου Πατρός ημών Επιφανίου, διότι τελείωσε την παρούσα ζωή». Και τότε σκοτάδι έπεσε σε όλη την πολιτεία και οι άνθρωποι κατέβαιναν στη θάλασσα με μεγάλους θρήνους και οδυρμούς. Και αφού συγκεντρώθηκε όλος ο κλήρος και ο λαός, σήκωσαν τον Άγιο στο λείψανο με λαμπάδες και θυμιάματα και ψαλμωδίες και το πήγαν στην εκκλησία για να ασπαστεί όλος ο λαός. Και όταν το άκουσαν, οι χωρικοί έτρεχαν όλοι στη χώρα και σχεδόν από όλο το νησί της Κύπρου έρχονταν οι άνθρωποι με μεγάλη βιασύνη για να προσκυνήσουν το Άγιον λείψανο. Ακόμη και τρεις τυφλοί από το χωριό που ονομάζεται Σκορτική ξεκίνησαν για να έλθουν να προσκυνήσουν το Άγιο λείψανο, και επειδή δεν είχαν κανέναν για να τους οδηγήσει στο δρόμο για να φτάσουν το γρηγορότερο στη χώρα, ο ένας από τους τρεις που λέγεται Προσέχιος είπε: «Άγιε του Θεού Επιφάνιε, δώσε μας το φως των ματιών μας για να έλθουμε να προσκυνήσουμε το τίμιο σου λείψανο». Και αμέσως ότου θαύματος ανέβλεψαν και τρέχοντες ήλθαν στη χώρα και προσκύνησαν το τίμιο λείψανο του Αγίου, ευχαριστώντας τον και διηγούμενοι το θαύμα που έγινε σε αυτούς. Αυτό όταν το άκουσαν όλοι, δόξαζαν τον Θεό που δίδει τέτοια θαύματα στους αξίους δούλους του. Και εγώ έμεινα 7 ημέρες μέσα στην εκκλησία κοντά στο Άγιο Λείψανο για να το ενταφιάσουμε. Λοιπόν, την 8η ημέρα άφησα το Άγιο Λείψανο με μεγάλη λύπη της καρδιάς μου και μπήκα σε ένα καράβι, πήγα στην Αίγυπτο, και αφού ανέβηκα στην Άνω Θηβαΐδα έμεινα έναν χρόνο. Και όταν κατέβηκε ο Μέγας Ηρακλείων και άκουσε ότι εγώ ήμουν μαθητής του Αγίου Επιφανίου, έστειλε στρατιώτες και με άρπαξαν ξαφνικά και με κατέβασαν παρά τη θέλησή μου στα Ρινοκούρουρα, και οι επίσκοποι χειροτώνησαν εμένα επίσκοπο της εκκλησίας των Ρινικουρούρων. Και αφού πέρασε λίγος καιρός, έστειλα στην Κύπρο τον Τίμιο Διάκονο, τον Κάλυπο, και έμαθα ποια ημέρα και σε ποιον τόπο είχε ταφεί το Τίμιο Λείψανο του Πατρός μας Επιφανίου ανάμεσα στους Αγίους, με του οποίου τις πρεσβείες ας αξιωθούμε και εμείς της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.